Ποίηματα από τη Συλλογική Ποιητική Συλλογή Αντιμέτωποι με τη ΣΥΠΑ, Βορειοαμερικανική Ποίηση του 21ου αιώνα, από τις εκδόσεις Κενότητα. Μετάφραση Ανθολόγηση Λευτέρης Βασιλόπουλος. Σημείωμα του μεταφραστή Λευτέρη Βασιλόπουλου. Μεταφράζω ποίηματα άλλων γιατί δεν βρίσκω πια ούτε ένα δικό μου στίχο που να μ' αρέσει. Μεταφράζω ποίηματα από τη Βόρεια Αμερική γιατί εν αντιθέσει με εσάς, φιλάρισκα κουλτουρόπεδα μια σκουκίδα στο χάρτη, κάνω πολύ καλά αυτή τη δουλειά. Όσοι δοκίμασαν νωρίτερα να κάνουν τάχα το ίδιο, ας κρυφτούν σε κάποια ζεστή λογοτεχνική γωνίτσα. Εδώ κάνει κρύο, αμερικανικό, της Μητρόπολης, παγωνιά και μόνο. Μεταφράζω τις ρηπές, όχι τις ρήμες. Σονέτα, βιλανέλες, ροντό, μετρημένες συλλαβές, τονισμή. Καμία από τις δύσκολες τεχνικά μαλακίες δεν ανακόπτει ό,τι μπορεί να είναι μια ποίηση του 21ου αιώνα. Ρυθμός. Αποδίδω λοιπόν το πιο σημαντικό, το ρυθμό. Τη ρυθμική κατάβαση των λέξεων μέσα στη ζωή όσων επέλεξαν από τόσο μακριά να με επισκεφτούν. Αυτές οι σελίδες δεν φιλοξενούν καμία ποιητική διασημότητα, κανέναν ακαδημαϊκό στάρ. Μεταφράζω μόνο φτωχούς, γυναίκες, νέγρους, αδερφές, τσικάνους, τρανς που γράφουν στίχους για την καθημερινή βία, για φάλαινες και μαρούλια ή για το καυτό τους μουνί, ποίηματα του 21ου αιώνα από τη δική μου εκεί Αμερική. Κάτι μοναχικοί, κομπλεξικοί και αδιάφοροι λένε τα δικά τους, τα μεταφράζω εγώ. Αποδίδω άλλων τα ορνηθοσκαλίσματα, όπως και τα δικά μας, που τα αρθρώσαμε αντίστοιχα κάποια στιγμή, μα όταν αντιληφθήκαμε το μέγεθος του εξευτελισμού, υποχωρήσαμε και από αυτή την επιθυμία μας. Σαν όριμοι, σαν συγκροτημένοι, επιχειρήσαμε να κάνουμε διαχείριση. Αλλά μας βρήκε η ποίηση. Μεταφράζω μήπως με αγαπήσουν περισσότερο οι φίλοι μου, μήπως με θελήσουν παραπάνω οι φίλες μου. Μεταφράζω μπας και αποκτήσω έναν ελάχιστο προσωπικό μύθο. Της ανοησίας αυτής ακολουθώ το ρυθμό, τις ανούσιες αυτές λέξεις παρουσιάζω εδώ. Τις μετέφρασα για να αναπαραχθώ. Ευχαριστώ τον Λεωνίδα Μαρσιανό. Η συμβολή του στα ποίηματα όλες μας, 2019, και Μελίσσα μου, ήταν τόσο καθοριστική που για λόγους ιστορικής ακρίβειας πρέπει να αναφερθεί και το δικό του όνομα ως συμμεταφραστής τους. Λευτέρης Βασιλόπουλος. Αντιμέτωποι με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Της Αμάντα Τζόνστον. Για τον Γιούζεφ Κουμουνιάκα. Η μαύρη φάτσα μου γκριζάρι, την κρύβει μαύρος καπνός. Το ξέρω πως θα ρίξουν οι μαλάκες χημικά. Ορίμασα, είμαι φρέσκια. Με τη θολή κρίση τους με βλέπουν σαν φυγά, ένοχη, σαν τη νύχτα που κυνηγά το ξημέρωμα. Τρέχω προς μια κατεύθυνση, ο δρόμος μ' αφήνει. Αν πάω απ' την άλλη, θα ξαναβρεθώ μες στην κλούβα, εφόσον έχω το θράσος να διαφέρω. Διατρέχω με το βλέμμα της σήμανσης των οδών, μισοπεριμένοντας ότι θα πετύχω το όνομά μου να διαδηλώνει τυπωμένο. Ξυλαφώ το όνομα Φρέντι Γκρέι, βλέπω τα κουρασμένα μάτια του μπάτσου που τον βαρούσε. Ονόματα τεντώνονται πάνω στα πανό του πλήθους, αλλά καθώς διαλύεται μας πέφτουν από τα χείλη. Φλας δημοσιογράφων, ας πούμε εξέγερση. Έδαφος, ένα σώμα στο έδαφος. Η μορφή του λευκού μπάτσου δεσπόζει. Ύστερα το άδειο βλέμμα του διαπερνά το δικό μου. Σπασμένη βιτρίνα είμαι. Σηκώνει το δεξί του χέρι, κρατάει όπλο. Μέσα στον μαύρο καπνό, ένα μη επανδρωμένο ανοιχνεύει στόχους. Όχι, είναι ένα κοράκι που παλεύει για αέρα. Ήλια Καμίνσκι. Η πόλη τους βλέπει να παίρνουν τον Αλφόνσο. Τώρα καθένας από εμάς είναι ένα έδρανο αυτόπτη. Ο Βανέσκα μας κοιτάει να κοιτάζουμε τέσσερις στρατιώτες που ρίχνουν τον Αλφόνσο Μπαραμπίνσκι στο πεζοδρόμιο. Τους αφήνουμε να τον πάρουν, όλοι μας δειλοί. Αυτό που δεν λέμε, το κουβαλάμε στις βαλίτσες μας, στις τσέπες του παλτού μας, στα ρουθούνια μας. Ακριβώς απέναντι του ρίχνουν με μάνικες. Πρώτα ουρλιάζει, μετά σταματά. Τόση λιακάδα. Ένα μπλουζάκι πέφτει από την πουγάδα και ένας γέρος σταματά. Το σηκώνει, το φέρνει στο πρόσωπό του. Οι γείτονες μαζεύονται για να τον δουν πεσμένο στο πεζοδρόμιο, σαν σκηνή από βαριετέ. Τάντα. Μέσα στην τόση λιακάδα, πως καθένας από εμάς είναι ένα έδρανο αυτόπτη. Παίρνουν τον Αλφόνσο και κανείς μας δεν εξεγείρεται. Η σιωπή μας εξεγείρεται για εμάς. Ντανές Σμιθ, Κρίμ. Για την Μόργαν Πάρκερ, για τους Βουτάνκ. Κάθε πρωί σκέφτομαι τα φράγκα, μόλις ξυπνάω τον πράσινο κερασφόρο αφέντη μου. Το δάσος όπου παραπατώ χωρίς σωτηρία. Τη φυλακή από σμαράδια και κέρματα. Στο πορτοφόλι μου κρατάω άγχος και ένα προφυλακτικό. Συνήθιζα να πουλώ το κορμί μου, αλλά τώρα το αίμα μου έχει χυθεί. Όλα τα αγαπημένα μου τραγούδια λένε βρες φράγκα, βρες φράγκα. Θα λίστευα μια τράπεζα, αλλά είμαι ποιητής. Είμαι τόσο άφραγκος που είμαι ιδιοφυής. Αν ήμουν λευκός, θα έπαιρνα φωτογραφίες άλλων φωτογραφιών και θα τις πουλούσα. Προέρχομαι από κολίγους που προέρχονται από σκλάβους που δεν προέρχονται από βασιλιάδες. Κάποιες φορές πληρώνω τη φούντα μου πριν πληρώσω το ρεύμα. Το κάποιες φορές είναι συνώνυμο του συχνά. Θέλω ένα χιλιάρικο ή μια υποτροφία ή ένα πλούσιο λευκό σύζυγο και θα είμαι καλά. Νιώθω περισσότερο έγχρωμος όταν βλέπω τον τραπεζικό μου λογαριασμό. Νιώθω περισσότερο έγχρωμος όταν ουρλιάζω, παίζω τόσο σκληρά γαμημένη που θα ψάχνετε να με βρείτε.
Πέρασε ένα καλοκαίρι κλέβοντας μεταχειρισμένα ρούχα. Αν έμπαινα φυλακή, θα ζούσα χωρίς ενίκιο, αλλά δεν υπάρχει τρόπος για να μην κάνεις τους λευκούς ακόμα πιο πλούσιους. Η φυλακή είναι μια φυτή από πέτρα και ατσάλι. Να σε φυλακίζουν επειδή πουλούσες ναρκωτικά, ισοδυναμεί με το να σε φυλακίζουν επειδή προσπαθούσες να φας. Ένα κούρεμα με σβήσιμο κοστίζει 20 δολάρια αυτές τις μέρες. Ποιος φόρος είναι πιο μαύρος από το να είσαι μαύρος? Τι κοστίζει περισσότερο από το να είσαι φτωχός στην Αμερική? Πρέπει να ζητήσω τις αποζημιώσεις από τον καιρό της δουλείας. Πρέπει να σε ρωτήσω, έχεις 20 δολάρια να δανειστώ? Τα φοιτητικά δάνεια είναι όπως η δουλεία, αλλά με καλοκαιρινές διακοπές και αστυνομία. Τι λέει για μένα όταν τα ιδρύματα των λευκών μου δίνουν χρήματα? Δεν έχω ιδέα πώς θα πληρώνει το λότο αυτή την εβδομάδα. Θα τυπώσω δικά μου φράγκα και δικό μου Θεό και θα ζω για πάντα μέσα σε μια πράσινη κορνίζα. Η γιαγιά μου ήταν πολύ καλή στην αποταμίευση. Ο παππούς μου πριν πενθάνει μου έδειξε που έκρυβε τα λεφτά και το όπλο του. Η θεία μου δεν μπορεί να κρατήσει ούτε ένα δολάριο, μια δουλειά, τα λογικά της. Μ' αρέσει πόσο εύκολο είναι να σκορπάς τα φράγκα. Μη ρωτάς για τους φόρους μου. Το ρόστο χρέος είναι ένα σιωπηλό μαύρο αγόρι παγιδευμένο. Matthew Oldsman. Γράμμα που αρχίζει με δύο στίχους του Τσέσλαφ Μίλος. Εσένα που δεν μπορώ να σώσω, άκουσέ με. Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι δεν θα έπρεπε τα παιδιά να χρειάζονται λεξίσφαιρα σακίδια όταν πηγαίνουν στο σχολείο? Επίσης ότι αυτά τα παιδιά δεν θα έπρεπε να χρειάζονται πανοπλία όταν στέκονται στην αυλή τους ή ελεύθερους σκοπευτές να καλύπτουν τα νότα τους καθώς τρώνε στα McDonald's. Δεν θα έπρεπε να σταματούν για να σκεφτούν την ταχύτητα μιας σφαίρας ή το πώς αυτή μπορεί να διαμελήσει το σώμα τους. Αλλά κάποτε, κάποιον χειμώνα στο Ντιτρόιτ, είχα ένα μαθητή που άνοιξε μια πόρτα και πέθανε. Ήταν η μπροστινή πόρτα του σπιτιού του, όμως θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε πόρτα και η σφαίρα θα μπορούσε να γράφει οποιοδήποτε όνομα. Ο δράστης ήταν 13 χρονών και στόχευε κάποιον άλλον. Όμως μια σφαίρα δεν νοιάζεται για το στόχο. Δεν κάνει διακρίσεις μεταξύ αθώων και αθώων. Και πώς θα μπορούσε η σφαίρα να γνωρίζει ότι αυτό το παιδί θα άνοιγε εκείνη την πόρτα τη συγκεκριμένη λάθος στιγμή, επειδή ο φίλος του ήταν απ' έξω και φώναζε σε βοήθεια? Μήπως είπα ότι είχα έναν μαθητή που άνοιξε μια πόρτα και πέθανε? Λάθος μου. Υπήρξαν πολλοί. Η σχολική τάξη του πένθους είχε πολύ περισσότερες θέσεις από την τάξη των μαθηματικών. Παρότι κάθε μαθητής στην τάξη των μαθηματικών μπορούσε να μετρήσει τα ονόματα των νεκρών. Ένα παιδί ανοίγει μια πόρτα. Η σφαίρα δεν θα μπορούσε να το γνωρίζει. Ούτε το όπλο θα μπορούσε, επειδή τα όπλα δεν σκοτώνουν ανθρώπους. Δεν θέτουν μυαλό για να αποφασίζουν τέτοια πράγματα. Δεν επιλέγουν ούτε έχουν συνείδηση. Και όταν ένας άνθρωπος δεν έχει συνείδηση, τον ονομάζουμε ψυχοπαθή. Με αυτόν τον τρόπο γνωρίζουμε τι τύπος του φεκιού μπορεί να γίνει. Έτσι ανακαλύπτουμε την κόλαση που βρίσκεται μέσα μας. Σήμερα συνέβη ακόμα ένα περιστατικό με πυροβολισμούς και νεκρά παιδιά ολόγυρα. Έγινε σε ένα σχολείο, σε έναν κινηματογράφο, σε ένα πάρκινγκ. Ο κόσμος έχει γεμίσει με πόρτες και εσύ, εσένα που δεν μπορώ να σώσω, μπορεί να ανοίξει μια πόρτα και να βρεθεί σε ένα λιβάδι ή μια νεκρολογία. Και αν συμβεί το τελευταίο, θα σε θρηνήσουν και μετά θα σε θάψουν με τη ρητορική τους. Θα φτιάξουν μνημεία και νομοσχέδια και μικρά λουλούδια από κόκκινη ταινία. Τι πρέπει να κάνουμε? Θα ρωτήσουμε ξανά. Η γη θα κλείσει σαν πόρτα από πάνω σου. Τι πρέπει να κάνουμε? Και αυτό το κλικ που ακούς είναι απλώς οι φωνές μας, η κλειδαριά του διαλόγου που μπήκε στη θέση της. Gillian Weiss. Κάποια δικαιώματα. Δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Δικαίωμα στην προστασία της ιδιοκτησίας. Κωδικοποίησε τα πάντα. Ιδιωτικοποίησέ τα. Είμαι τόσο σωστή και αν δεν είμαι. Θα κάψω τον τοίχο του Facebook ολοσχερός. Να είσαι ευπόλυτος. Να έχεις μια στρατηγική. Το προηγούμενο φθινόπωρο μας έπεσε πολύ βαρύ. Να ρωτάς αφότου τελειώσω. Να ρωτάς αφότου τελειώσω ξανά και ξανά. Ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, μεγάλες φαρμακευτικές. Λέγεται ότι 7.000 πτώματα βρίσκονται θαμμένα κάτω από το πανεπιστήμιό μας. Όταν γράφουμε εμείς, είναι θέμα ταυτότητας. Όταν γράφουν αυτοί, πρόκειται για αναστοχασμούς πάνω στην αμερικάνικη κληρονομιά. Η Άντα. Αυτά δεν είναι απλώς τρία γράμματα που μπαζώνουν ένα μάτσο φέρετρα. Λίζα Τσικαρέλο. Μια γυναίκα από νερό δεν έχει σώμα. Η κενότητα είναι ευλογία. Κανείς δεν μπορεί να κατέχει κάτι που δεν υπάρχει. Ο πατέρας μου είπε: Να ανθίζεις, αλλά ποτέ μην καρπίσεις. Ένα μικρό ριάκι σκάβει την πέτρα. Αποτελώ μια μορφή ζωής. Βλέπω ό,τι βλέπει και το νερό. Σου είχα πει πως τα πράγματα θα άλλαζαν και ο πύργος όντως γκρεμίστηκε. Τι είναι τα εργαλεία του αφέντη, παρά ένας τρόπος να τον αποκαθιλώσεις? Ποιος να αντικαταστήσει το αίμα της μητέρας μου μέσα μου? Μια κρύα πηγή αναβλύζει. Μου είπε ότι μια γυναίκα από νερό δεν γίνεται ποτέ να σπάσει. Και για τη δική της ήττα μου είχε πει: Μη δίνει σημασία. Τάρφια Φεζουλάχ. Η δική σου παλάμη. Αχ, κόρη μου, κάποτε ήμουν ένα φτωχό αγόρι που τύλιγε πιπεριές μες στο σαρόγκ του και περπατούσε 5 χιλιόμετρα για να τις πουλήσει. Τι να μου πεις εσύ για στενοχώρια?
ή για το θάρρος που χρειάζεται να αγοράσει ένα ρολόι αντί μια χούφτα ρίζη που θαύραζε με την κατσίκα που δεν μας έπαιρνε να σφάξουμε. Κοίτα τις γραμμές που χάραξε ο Αλλάχ στην παλάμη σου. Έχεις καλό μυαλό και μεγάλη καρδιά. Παρ' όλα αυτά, δεν χρησιμοποιείς κανένα από τα δύο. Κάποτε διέφυγα τον πόλεμο, περπατώντας πίσω από τον αδερφό μου, παράλληλα με ένα γκρίζο ποταμό. Τι σε νοιάζουν οι λίγοι απλήρωτοι λογαριασμοί που δεν έδωσα στη μητέρα ή το ρολόι που πήρα για να το διαλύσω. Λοιπόν, έφυγα από εκείνη τη χώρα με μια χούφτα σπόρους που έσπηρα σε όλο το στεγνό, άγωνο Τέξας. Ο Αλλάχ με ευλόγησε με αυτό το κλίμα που διακλαδώνεται προς τα επάνω. Δεν με νοιάζει τι λένε οι άλλοι, ρώτα και τη μάνα σου. Παρεπιπτόντως, το σκουλαρίκι στη μύτη δεν σου πάει. Κάποτε ήσουν αρκετά μικρή και σε κρατούσα αγκαλιά. Υπήρχε μια σπήρα μες στο μεταλλικό ρολόι. Κάτι τόσο μικρό μπορεί να είναι τόσο σημαντικό. Όχι, κόρη μου, δεν θέλω νερό. Κοίτα αυτό το βλαστάρι. Θα γίνει μαρτύρ νεχέ αλό. Την άνοιξη θα δεις, τα μοφ πύλα του θα φτάσουν στο μέγεθος της παλάμης σου. Στο χωριό είχαμε μια παροιμία. Η ζωή είναι το νερό που μαζεύει σε έναν αποδογυρισμένο φύλλο ταρό. Δεν ξέρω πού είναι το ρολόι ή πόσο αξίζει. Δεν μου έφταναν τα λεφτά για κυροζήνη. Γιατί πάντοτε με ρωτάς κάτι που δεν μπορώ να απαντήσω. James Hersfield. Μην τους αφήσεις να πούν. Μην τους αφήσεις να πούν, δεν το είδανε. Είδαμε. Μην τους αφήσεις να πούν, δεν το ακούσανε. Ακούσαμε. Μην τους αφήσεις να πούν, δεν το γεύτηκαν. Φάγαμε, ρηγήσαμε. Μην τους αφήσεις να πούν, δεν το είπαν, ούτε το έγραψαν. Μιλήσαμε, καταθέσαμε με τη φωνή και τα χέρια μας. Μην τους αφήσεις να πούν, δεν έκαναν τίποτα. Δεν κάναμε αρκετά. Άσε τους να πούν, καθώς πρέπει να πούν κάτι, μια ομορφιά κυροζήνης. Κάηκε. Άσε τους να πούν, ζεσταθήκαμε από αυτήν. Διαβάζαμε με το φως της, εξυμνώντας την. Μα κάηκε. Λιν Μέλνικ. Το οποίο σε γραπτή δήλωση. Τυλίγεις στα πλευρά μου με γάζες. Πειραματίζεσαι με τη λέξη τρυφερότητα, αφότου τα χέρια σου μελάνιασα τόσο το λαιμό μου που δεν μπορώ να μιλήσω. Ο χειμωνιάτικος ήλιος αληθωρίζει προς το λουλούδι της ερήμου που πεθαίνει μακριά από το σπίτι του, μέσα σε μια φθαρμένη τερακότα. Οι άντρες μου λένε να είμαι ειλικρινής για το δικό μου ρόλο στο περιστατικό. Okay, ναι, έπρεπε να κάτσω στα αυγά μου όταν με χλέβαζες από το πεζοδρόμιο, αλλά η μπερδεμένη μου καρδιά μπήκε στο παιχνίδι. Και αυτό έγινε επειδή κάποτε είχα περάσει πολύ καιρό στην έρημο και η χειμερινή ομίχλη μου φαίνεται μαγική, όπως κρέμεται από τα δέντρα. Μοιάζει με το αίμα που ξεραίνεται πάνω στο σώμα μου. Θέλω να τη φορέσω ένα βράδυ και να βγω έξω. Θέλω να αγγίξω με τα χέρια και το πρόσωπο την προκλητική τροχιά της. Επειδή, άντε και γαμίσου, δεν με βρήκες εσύ εδώ. Εδώ, εγώ σε έφερα. Λίζη Χάρις, κυταρικό. Δεν υπάρχει νόμος που να λέει ότι η ζωή πρέπει να γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκη. Στην πραγματικότητα είναι δύσκολο να μεγαλώνεις. Η ανθρωπότητα ήταν πάντοτε μια απιθανότητα. Αλλά προέκυψε όταν δύο μονοκύτταροι οργανισμοί ενώθηκαν. Μήπως ήθελαν ο ένας τον άλλον. Ακόμα και ένας ξενιστής μπορεί να μάθει να αγαπά μια βέλα. Είναι μοριακό. Κάθε τι νοιάζεται για το άλλο με έναν τρόπο που ποτέ δεν θα νοιαζόταν για τον ίδιο του τον εαυτό. Όλα όσα γνωρίζεις γεννήθηκαν από αυτή τη θυσία. Σε κόγιες απλώσαν τα κλαδιά τους. Ο στρακοειδή γέμισαν τον βυθό. Η ζωή, ακόμα και στην πιο απλή μορφή της, αποτελεί πάντα ένα ζήτημα του πώς θα βρεις ενέργεια για να συνεχίσεις. Ερίκα Σάντσες, όλες μας. Κάθε μέρα γεννιέμαι ίδια. Όπα, τίποτα δεν έρχεται πρώτη φορά. Ούτε η επιγραφή από νέων διατίθεται, ούτε τα αρσενικά, ούτε και οι ίενες που είναι κατ' εικόνα τους. Μαζεύω τα οστά μου, με χαραγμένο πάνω τους το όνομα όσων προηγήθηκαν. Μαθαίνω να κανακεύω τον εαυτό μου υπό το κράτος των αστεριών. Προτιμώ να γίνομαι δαίμονας, ό,τι το βλέμμα τους δεν κατάφερε. Είμαι μισή λαμπερή, μισή υπόνοια τόπων χλωερών. Κάθε μέρα προσεύχομαι σαν σκυλή στον καθρέφτη και φρένομαι με την πηγή των τραυμάτων μου. Εξού η Λίλιθ μασουλούσε τα κόκαλα των εχθρών της. Εξού μάθαμε οι σκύλες να αγαπάμε τα δικά μας φαντάσματα. Σαμίγια Μπασίρ. Όπως τον έρωτα. Πρώτα διαλέγεις, μετά παρασύρεσαι, ύστερα απορρίπτεις, απορρίπτεις, απορρίπτεις. Και αυτό το λες έρωτα, έτσι. Μήπως να το λέγαμε ντόμινο. Το πρόβλημα με αυτό το τζογάρισμα είσαι εσύ. Το παίζεις από την αρχή λάθος. Το παίζεις λάθος πριν ακόμα ξυπνήσεις. Πριν βγεις στον δρόμο να περπατήσεις. Πριν διασχίσεις την επόμενη πολύβου γωνία. Κάνε μια άσκηση. Μόλις φτάσεις στο τραπέζι του σαλονιού, σταμάτα. Κοίτα τριγύρω. Αναλογήσου, μέτρησε, σκέψου. Τι υπέροχο απόγευμα. Ό,τι πρέπει για ένα παιχνίδι με ντόμινο. Φώναξε κάποιον για να παίξετε μαζί. Υπόθεσε ότι κανείς δεν θα ακούσει. Φώναξε ξανά κάποιον, οποιονδήποτε. Φωνάζεις πιο δυνατά. Φωνάζεις στα ισπανικά. Μετά αρχίζεις να περπατάς, πάλι αυτό το περπάτημα, προς το ψιλικατζίδικο. Όταν βγαίνεις κρατάς 4 μπουκάλια με 40% αλκοόλ. Ξαφνικά κάποιος ακούει. Ξαφνικά μια μυρωδιά καμένου, καθώς παίρνουν φωτιά τα μπατζάκια σου. Ξαφνικά το παιχνίδι που παρακολουθούσες τελειώνει. Όπως και ο έρωτας. Έτσι. Κάποιος. Κανείς. Χωσέ Ολιβάρες.
Μπαινοβγαίνω στα δωμάτια και ουρλιάζω προς τη μεριά των Μεξικανών. Ξέρω ότι υπάρχουμε επειδή φτιάχνουμε τόσα και τόσα. Ο πατέρας μου εργάζεται σε ένα χαλιβουργείο. Όλη του τη ζωή δούλευε σε χαλιβουργία. Στο πάρτι, μια λευκή φιλελεύθερη μου λέει πως ψήφισε Χίλαρη, αλλά εύχεται να κερδίσει το χρήσμα ο Μπέρνι. Όταν νιώθω πολύ μόνος, κοιτάζομαι στον καθρέφτη. Κάποτε λαχτερώντας να με δω, μπήκα περπατώντας μέσα σε μια λίμνη ώσπου παραλίγο να πνιγώ. Η λευκή γυναίκα στο πάρτι, που μπορεί να είναι φιλελεύθερη, αλλά μπορεί και να ψήφισε Τραμπ, χαμογελά, καθώς μου λέει πόσο τυχερός είμαι. Πόσα εξαρτήματα αυτοκινήτων άφτιαξε ο πατέρας μου. Μπορεί το αυτοκίνητο που εκείνη οδηγεί να γκαζώνει και να φρενάρει, επειδή το έφτιαξε εκείνος. Όποτε βλέπω ειδήσεις, ακούω το όνομά μου, αλλά ποτέ δεν βλέπω το πρόσωπό μου. Στις διαφημίσεις παίζει συνέχεια αυτή τον Taco Bell. Όλοι οι δικοί μου άνθρωποι τελείγονται μέσα στη Supreme τορτίγια των 2 δολαρίων. Η λευκή γυναίκα εννοεί πως είμαι τυχερός που βρίσκομαι εδώ και όχι στο Μεξικό. Ο μπαμπάς μου τραγουδά «Por tu maldito amor» και είμαι σίγουρος ότι το απευθύνει στην Αμερική. «Yo yo cae tu tramba ilusionando». Η λευκή γυναίκα στο πάρτι που παίζει να ψήφισε Τραμπ μου λέει πως δεν συναντά πολλούς Μεξικανούς αυτή την πλευρά της Νέας Υόρκης. Το στόμα μου σχηματίζει ένα «ο», αλλά δεν βγάζει κανέναν ήχο. Ένα σερβιτόρο σπρώχνει την πόρτα της κουζίνας με το δίσκο του που είναι γεμάτο short d'oeuvre. Ένα τραγούδι αποδρά καθώς η πόρτα ανοιγοκλίνει. Η Σελέμα τραγουδά «Pero hay como me duele» και η καλή λευκή γυναίκα περιμένει να της πω και ευχαριστώ. Μελίσσα Στάνταρτ. Καθένας μέσα μου είναι ένα πουλί. Το μυαλό μου ήταν μια φυλακή με κατακόκκινη επένδυση και μαύρο κραγιόν. Πόσα περιμέναν από εμένα, μια γυναίκα που έχει παγιδευτεί ανάμεσα σε χάρτινους τοίχους. Ό,τι μου είπαν να κάνω, ούτε καν το άκουσα, παρά μόνο ανυψώθηκα με στη φωτιά. Το σώμα μου μια ροή που με έπνιγε. Η ζωή μου ένα παρμπρίζ βρώμικο από τον έρωτα. Ό,τι μου είπαν να σκεφτώ, ούτε καν το αναλογίστηκα. Απέναντίας, μετέτρεψα το μυαλό μου σε ένα κλουβί με φτερά. Βιγιάει σε σάντρι. Διαφωτισμός. Όλα κενά, κενά, μονολόγησε. Το σεξ, τα ναρκωτικά, ιδίως η βία. Έτσι κατέβηκε στον κόσμο για να εξασκήσει τις αρετές του, με τη σκέψη ότι ίσως θα μπορούσε να βοηθήσει. Έμαθε σε ένα παιδί πώς να πετά χαρταετό. Βρήκε μια θεραπεία και μετά βρήκε τη θεραπεία για τη θεραπεία του. Έδωσε την ομπρέλα του σε μια γυναίκα που βρισκόταν στο έλεος του χιονιά, παρότι το χιονόνερο θέριζε και αυτός είχε πνευμονία. Ξεκίνησε μια κοινωνική επανάσταση στην Ισπανία. Τίποτα δεν δούλεψε. Ο κόσμος συμβαίνει. Ο κόσμος αλλάζει. Ο κόσμος, έχει γραφτεί και εδώ, στις επόμενες γραμμές, είναι μόνο η μεμβράνη του και η συμπονετική του φύση. Ω ναι, η συμπόνια του για το είδος μας. Ντελάνα Νταμερών, μαύρη δική μου αγάπη. Να φοβάσαι, λες, είναι το απολύτως προβλεπόμενο. Μάλλον συμφωνώ. Κάθε που φεύγει ο άντρας μου για βάρδια στο κημητήριο, έτσι όπως δίνεται για την άβυσο του μαύρου ουρανού, φοβάμαι πως απόψε θα είναι η νύχτα που θα γίνω χείρα. Δεν θέλω να αγαπώ έτσι. Αλλά εδώ είμαστε. Περπατάμε αγκαζές στις λεωφόρους σχωμένοι στα μπουφάν μας και εκείνος φεύγει. Μπορεί να ονειροπολώ ακόμα. Να σκέφτομαι το κοτόπουλο φούρνου που φάγαμε πριν. Το ρύζι με αρακά και καρύδα που μαγείρεψε πριν. Το φαγητό που μας χόρτασε. Πόσες φορές θα πάρω τον λόγο υπέρ των μαύρων και να σε έστωλω στα μπουκάρια για να επιβάλλει την παρουσία του. Δεν θέλω να αγαπώ έτσι. Αλλά το περίστροφο είναι στη θήκη του και ένα χέρι τυθοπεύει και τα χέρια του άντρα μου δεν χωράνε στις τσέπες του. Γιατί η νύχτα έπεσε και εμείς παλεύουμε να ανασάνουμε λίγο καθαρό αέρα, να δρούμε το απρόβλεπτο, να ξεχάσουμε για λίγο τον φόβο και να ζήσουμε με αγάπη, να αγαπήσουμε. Jason Reynolds. Αυτή ήταν πάντα η δική μας άσκηση αντιμετώπισης ενόπλων. Ξηρίσου, κουρέψου κιόλας. Φίλησε τα παιδιά σου, τη σύντροφό σου, τους γονείς σου, πες τους ότι τους άκουσες, ότι φίλησες τη στάχτη τους όπως σου έμαθαν, ότι φίλησες τη στάχτη τους και ακόμα περπατάς. Ή τρέχεις, δεν έχει σημασία. Κόλλησε την ταυτότητα στο μέτωπό σου, τη λήξου με τη σημαία, το χέρι στην καρδιά. Πιάσε την ψηλή νότα, κρύψε την αργό σου κάτω από τη γλώσσα σου. Σβήσε το προφίλ σου, καθάρισε το ιστορικό σου. Προετοίμασε το κορμί σου για τις χαραμάδες, από που κανένας δεν θα κρυφοκοιτάξει. Ποτέ. Γιγόν. Κλικάρω, άρα υπάρχω. Αντί να ανοίξω μια πρωινή εφημερίδα με οσμή μελανιού, αυτή την αυγή κάνω χαλαρά διπλο κλικ στο άοσμο διαδίκτυο. Κλικάρω το διαμοιραζόμενο PDF που ξετυλίγει την εικόνα μιας τυπωμένης εφημερίδας σελίδα τη σελίδα. Το χρηματιστήριο της Κορέας σήμερα έχασε τα φτερά του. Το συνολικό βραχυπρόθεσμο εξωτερικό χρέος προσεγγίζει τα 50 εκατομμύρια δολάρια. Με κάθε τέτοιο κλικ γυρνάει μια σελίδα της εφημερίδας. Κλικάρω τον κόσμο αδιάκοπα. Με κάθε κλικ ένας κόσμος καταραίει και ένας άλλος αναδύεται. Ο ήλιος ανεμίζει. Ενσωματώθηκε τσιπάκι στον ήλιο επίσης. Βλέπω ένα 12σέλιδο άρθρο. Το κομπιούτερ λαμβάνει ασύρματο σήμα από το σώμα μου. Μέσα από τον οπτικό νινών τα ηλεκτρόδια που έχουν τοποθετηθεί σαν μόσχευμα στο χεριό μου το κάπα νι σίγμα. Και κλικάρω στην ιστοσελίδα του Kevin Warwick που ονειρεύεται το πρώτο ανθρώπινο ρομπότ.
Είμαι ο 28.412 επισκέπτης. Έχω ένα γονίδιο που θέλω να εισάγω κι εγώ. Με το δεξιό μου χέρι κουνώ τριγύρω το mouse. Κλικάρω στα mail μου, ένα μήνυμα έφτασε χθες βράδυ. Κλικάρω στο συνημμένο αρχείο που μου έστειλε η Κάπα από το Τορόντο. Πάχνη στάζει κόκκινων λουλουδιών που ανθίζουν μέσα σε κάποιο φράχτη. Τα λουλούδια που έστειλε η Κάπα δεν μου αράθηκαν. Πατάω μέσα στο πληκτρολόγιο τη δωρεάν ιντερνετική κλίση. Πατάω τον αριθμό της Κάπα. Συνδέομαι διασχίζοντας 10.604 χιλιόμετρα. Ίσως κι εγώ να είμαι ένα πρόγραμμα που εγκατέστησε κάποιος άλλος. Κουνώ το γλιστερό mouse τριγύρω με το δεξί μου, κλικάρω στη λογοτεχνία, κλικάρω στα περιοδικά, κλικάρω στο τεύχος Απριλίου του ηλεκτρονικού λογοτεχνικού περιοδικού Νόβελ. Ο μικρός πρίγκιπας στο εξώφυλλο λέει: Η έρημος είναι όμορφη γιατί κάπου κρύβει μια πηγή. Το σκηνικό γύρω του αλλάζει διαρκώς. Ανοίγω το παράθυρο λίγο ακόμα και κλικάρω στο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο Αλαντίν. Κοιτάζω τη λίστα με τις νέες εκδόσεις, κλικάρω για να παραγγείλω τη μουσική του πεπρωμένου του Paul Auster με 20% έκπτωση και τη βία και το ιερό του René Girard 15% κάτω. Έξω από το παράθυρό μου συμβαίνουν μόνο κοινότυπα γεγονότα. Από ένα φορτηγό τροφοδοσίας, ένας τετράμπιτος ρυθμός κουνκ τσάνκ κουνκ τσάνκ κουνκ τσάνκ τζα, κουνκ τσάνκ ακούγεται. Ακούω την τετράμπιτη μπόντζακ μουσική. Μπλαζέ κοιτάζω το δρόμο που βρίσκεται το φορτηγό. Κλικάρω τον χάρτη του και ακολουθώ μία από τις διαδρομές που με βγάζουν έξω από τη Σεούλ και φτάνω στο Ναό Ουάουμ. Ο ήχος της ξύλινης καμπάνας απλώνεται πάνω από τις καμέλιες στολισμένες ενώπιον του ιερού του ναού Χέρια, ενωμένα προσεύχονται. Κλικάρω σε ένα από τα κουπόνια 60% έκπτωσης για νίκη διαμερίσματος στα βουνά Τσίρι. Έχω πέσει στα γόνατα μπροστά από τον εκτυπωτή. Ένα κουπόνι πέφτει σαν πέταλο καμέλιας. Κλικάρω το εγώ, συνημμένο στο πέταλο καμέλιας. 0 κατηγορίες. Και 177 site εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης για τη λέξη εγώ. Αλλά πού είμαι εγώ? Κλικάρω σε ρί κάθε ιστότοπο και αναζητώ εγώ. Παράνοια, ταινία, Ινδία κι εγώ. Την κάνω. Βγαίνω έξω. Εναγόμενη μόνη. Εγώ. ΕΠΕ. Ιστορίες που θέλω να μοιραστώ. Η γη κι εγώ. Ακούω το κλικ που κάνουν οι οπλές της Καμίλας με τις δύο καμπούρες. Ω άσηκοντα. Κλικάρω, άρα υπάρχω. Νόμι Στόουν. Κατάλογοι πολέμου. Στρατιώτες συλλέγουν και ταξινομούν. Βαφές, τρίχες, νεφρίτες, ψητά κρέατα, ξυλία, σπέρμα. Το φλάουτο του εχθρού. Το πρόσωπο ενός εχθρού που κρατάει αγκαλιά το παιδί του. Το πρόσωπο του εχθρού τη στιγμή που τον πετυχαίνουν οι σφαίρες τους. Τα δάση αποτελούν μια άσκηση για να μάθουν τι μπορούν να αρπάξουν. Η εξοχή παραμένει παχιά και εμείς μασουλάμε τα πλευρά της. Μόργαν Πάρκερ. Αυτό που θέλουν είναι τα λεφτά μου, το μουνί μου, το αίμα μου. Είμαι ελεύθερη με τους ακόλουθους όρους. Δώστο μας, δώστο μας, δώστο. Είμαι μαύρη στην Αμερική, εντάξει, και μπαίνω λοιπόν σε ένα μπαρ. Πίνω πολύ κρασί και φιλώ έναν μαύρο στα γένια. Κάνω ό,τι θέλω, γιατί παίζει να πεθάνω. Δεν εννοώ γιόλο, εννοώ με κυνηγούν. Γνωρίζω ότι το μουνί μου είναι καθώς πρέπει, γιατί έτσι είπανε. Είπα στη φίλη μου ότι είμαι άφραγγη Ελεϊνά. Πεινάω σαν τον Marvin Gaye. Είμαι τόσο πεινασμένη που θα μπορούσα να γίνω. Παρά είναι πολλά αυτά που πεθαίνουν από μένα. Το παρόν δεν είναι τόσο διαφορετικό. Καθένας μοιάζει με καθέναν που έχω δουλέψει. Καθένας μοιάζει με καθέναν που έχω φιλήσει. Οι άντρες συντάσσονται με τους άντρες και τα ζώα. Καθένας θεωρεί ότι είμαι τιμοθάνατη. Λέω στο μουσείο για τη μαύρη τέχνη στους επισκέπτες μαθητές. Λέω τη λέξη σύγχρονο. Στη μύτη μου έχω ένα χαλκαδάκι που το ξεχνώ. Έχω και έναν αδερφό που είναι μαύρος. Είμαι ψιλομοντέρνα με περικεφαλαία. Λέω ότι αυτός ο πίνακας είναι σύγχρονος, όπως εσύ και εγώ. Λένε δουλεία. Λένε Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Στο σχολείο έμαθαν ότι οι μαύροι άνθρωποι συνέβησαν. Το παρόν δεν είναι τόσο διαφορετικό. Βλέπω τα σκοτεινά τους πρόσωπα. Το ότι υπάρχουν δεν το αντιλαμβάνονται. Είμαι μαύρη στην Αμερική και μπαίνω σε ένα μπαρ. Πίνω πολύ κρασί και φιλώ ένα λευκό στα γένια. Δεν με κατηγορώ. Μπορεί να πεθάνω που να είναι από κατάθλιψη. Θέλω απλώς να κάνω σεξ όλη την ώρα. Θέλω απλώς να εξαφανιστούν τα φοιτητικά μου δάνεια. Θέλω απλώς να δω τι γίνεται με τον τραπεζικό μου λογαριασμό. Τι συμβαίνει με τα 5 μου δολάρια και το 1 cent. Είμαι ελεύθερη με τους ακόλουθους όρους. Τι παίζει με τον αδερφό μου. Τι θα γίνει αν κάνω κάτι λάθος. Το αίμα μου είναι τόσο καυτό και υγρό τώρα. Το θέλουν, το ξέρω. Κάνω τα πάντα όπως πρέπει, καλού κακού. Δεν θέλω να σκορπάω τα λεφτά μου, αλλά να με. Είναι τόσο χαζό να λέω να με. Τους αρέσει να είναι από πάνω. Μου την έχουν στημένη. Είμαι ένα δέντρο και ορισμένα φρούτα είναι καλά και κάποια κακά.